Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, συνάδελφοι, θεωρώ ιδιαίτερη τιμή για μένα το γεγονός ότι η κυρία Σίλβια Ιωάννου μου εμπιστεύτηκε τη μελέτη και την καταγραφή των παράκτιων τοπονυμίων του χειρόγραφου Οθωμανικού χάρτη της πολύτιμης συλλογής της, όπως και παλαιότερα, την έκδοση του Ιταλικού Ιζολαρίου του Νταμίλο, το σπάνιο και εξαιρετικής σημασίας αυτό χαρτογραφικό τεκμήριο που αναπαραστά όλη τη Μεσόγειο, είναι χάρτινο διαστάσεων 111 επί 256 εκατοστά και είναι γραμμένο σε οθωμανική γραφή. Θα ήθελα εδώ να κάνω ένα σχόλιο εκτός χειρογράφου. Συνηθίζεται πολύ συχνά στην Ελλάδα, αλλά κυρίως στην Κρήτη και στην Κύπρο, όταν βαφτίζεται ένα παιδί, να έχει περισσότερος από έναν ο νους. Αυτός ο χάρτης, λοιπόν, έχει μια μητέρα, τη Σίλβια Ιωάννου, και μέχρι τώρα έχω σημειώσει 4 νονούς. 3 νονές και ένα νονό εγώ. Εύχομαι, λοιπόν, ο χάρτης αυτός να αποκτήσει ακόμα περισσότερους νονούς, γιατί είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό τεκμήριο χαρτογραφικό και ιστορικό, αλλά και ένα τεκμήριο που μας έφερε εδώ, στην Κύπρο, να μιλήσουμε γι' αυτό και να το δούμε από διάφορες πλευρές. Επίσης, η επανάληψη είναι μήτυρ της μαθήσεως. Ήδη ακούσατε πάρα πολλά για το χάρτη αυτόν. Θα προσπαθήσω να μην τα επαναλάβω ή τουλάχιστον με κάποιες διαφάνειες θα καταλάβετε κάποιες λεπτομέρειες. Και θα καταλάβετε βέβαια πού είναι και η δική μου συμβολή. Τώρα γυρίζω στο χειρόγραφό μου. Πριν προχωρήσω στην παρουσίαση του χάρτη, θέλω να αναφέρω τη μέθοδο εργασίας. Το πρώτο θέμα που έπρεπε να επιληθεί ήταν η ταύτιση του κάθε τοπονυμίου πάνω στο χάρτη. Ο χάρτης, όπως μου παραδόθηκε φωτογραφικά, είχε φωτογραφηθεί τμηματικά αντίστοιχα με τα συγκεκολλημένα σε 5 στήλες και 3 σειρές τεμάχια χαρτιού από τα οποία απετελείται. Έτσι δεν ήταν δύσκολο με τη βοήθεια εφαρμογής συντεταγμένων με βάση τον κανόνα του προγράμματος Photoshop να καθοριστούν τα σημεία εγγραφής των τοπονυμίων σε όλο το ύψος και το πλάτος του χάρτη κατά τμήμα. Ταυτόχρονα, για την καταγραφή των τοπονυμίων σχεδιάστηκε ένας πίνακας με 6 στήλες. Στην πρώτη σημειωνόταν ο αριθμός του τεμαχίου με τους αριθμούς των συντεταγμένων. Στη δεύτερη, η ακριβής μεταγραφή του τοπονυμίου στα Οθωμανικά. Επίσης, στη δεύτερη, η ταύτιση και η μεταγραφή του κάθε τοπονυμίου με την αντίστοιχη διεθνή ονομασία. Στην τέταρτη, η αντίστοιχη γραφή και ονομασία στην τοπική γλώσσα. Στην πέμπτη, η μεταγραφή στη σύγχρονη τουρκική γραφή και όχι με το διπλωματικό σύστημα των εγγράφων. Και τέλος, στην έκτη, μια καθαρά, για πρακτικούς λόγους, μεταγραφή με ελληνικά στοιχεία. Ως βοηθήματα χρησιμοποιήθησαν πολλοί γεωγραφικοί οδηγοί και παλαιοί χάρτες, φυσικά το πρόγραμμα του Google Earth και του Google Map, πολλοί διαδικτυακοί τόποι και απαραίτητα πρέπει να αναφέρω και το πολύτιμο βιβλίο του Δημήτρη Λούπη για την Ελλάδα στους χάρτες του Πύρη Ρέης. Όταν τελείωσε αυτή η εργασία, η οποία διήρκησε πολλές εβδομάδες κατά διαστήματα, βρήκα την ευκαιρία να προτείνω μια παλιά μου ιδέα στο οργανωτικό επιτελείο της κυρίας Ιωάννου και συγκεκριμένα στον κύριο Δημήτριο Στεφάνου την εφαρμογή ηλεκτρονικού συστήματος προβολής και εντοπισμού των τοπονυμίων κατά το σύστημα του Google Earth. Η ανταπόκριση ήταν άμεση και η συνεργασία άριστη και το τεχνικό αποτέλεσμα καταπληκτικό και γι' αυτό το λόγο εκφράζω τις ειλικρινείς και θερμότατες ευχαριστίες μου σε όλους
και στην κυρία Σιλβία Ιωάννου και στον κύριο Δημήτρη Στεφάνου και σε όλους τους συνεργάτες τους. Ένα καταπληκτικό επιτελείο, το οποίο ευχαριστούμε και για όσα μας προσφέρουν ακόμα. Πιστεύω πως αυτός ο τρόπος παρουσίασης παλαιών χαρτών θα αποτελέσει υπόδειγμα παρουσίασης και άλλων παρόμοιων χαρτών στο μέλλον. Και φαντάζομαι ότι αυτό. Προτιμώ αυτό. Εδώ πέρα βλέπετε σε αυτή τη διαφάνεια το site, τον ιστότοπο, που μπορείτε να δείτε την εφαρμογή της ηλεκτρονικής, του ηλεκτρονικού εντοπισμού των τοπονυμίων. Η εφαρμογή είναι ήδη προσβάσιμη στον ιστότοπο του Sylvia Ioannou Foundation και υπάρχει το www κάπου εκεί πέρα. Μετά βλέπετε εδώ πέρα τις οδηγίες του τρόπου αναζήτησης και του εντοπισμού των τοπονυμίων. Γίνεται ακολουθώντας, υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες οδηγίες. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Και εν συνεχεία, μόλις η εφαρμογή εντοπίσει το τοπονύμιο, εμφανίζεται ένα παράθυρο με τις σχετικές πληροφορίες, τις μεταγραφές. Και βέβαια αυτή η δουλειά πρέπει να ολοκληρωθεί με κάποιο τρόπο. Υπάρχουν και κάποιες άλλες παραλλαγές. Προχωρώ λοιπόν στην παρουσίαση. Ο χάρτης, τον έχετε δει πολλές φορές. Βλέπετε απλώς, νομίζω ότι διακρίνονται εδώ πέρα και τα κολλήματα, δηλαδή στις πέντε σειρές και τρεις σειρές και πέντε στήλες. Πηγαίνω πιο γρήγορα για να... Έχουμε πει ότι είναι ο χάρτης από χάρτη και βλέπετε εδώ πέρα τα υδατώσιμα, τα οποία όπως ακούσατε δεν βοηθούν πάρα πολύ στην χρονολόγηση, γιατί τα κομμάτια του χαρτιού προέρχονται από την ίδια, να το πω έτσι, μερίδα, κομμάτι των μεγάλων διαστάσεων, οπότε λείπει το contrmark για αυτή την εποχή, οπότε αυτό δυσκολεύει τα πράγματα, αλλά ούτως ή άλλως, τουλάχιστον προσωπικά, η δική μου εμπειρία και βάσει των διαφόρων καταλόγων που περιέχουν παραστάσεις υδατοσύμων, μπορεί να εντοπιστεί η χρονολόγηση εκεί γύρω στο 1682-88. Επαναλαμβάνω ότι λείπει το contrmark, οπότε μπορεί να έχουμε και κάποιες αποκλίσεις. Περιεχόμενο. Τα γράφω κιόλας, οπότε μπορείτε να το διαβάσετε. Παρουσιάζονται όλες οι ακτές της Μεσογείου, από το στενό του Γιβλατάρ μέχρι δυτικά, μέχρι τις απότατες ανατολικές ακτές, νοτιοανατολικά και μέχρι τη Σινόπη, στον εύξηνο πόντο βορειοανατολικά. Και από το βορειότερο άκρο της Αδριατικής, τον κόλπο της Βενετίας και το νότιο μέρος του εύξηνου πόντου μέχρι τις βόρειες ακτές της Αφρικανικής Ηπείρου. Επάνω στις γραμμές των Μεσημβρινών, οι οποίες δεν φέρουν αριθμό, είναι σημειωμένοι οι αριθμοί των μοιρών του γεωγραφικού πλάτους. Εδώ βλέπετε στις κουκίδες με τα μπλε τον αριθμό των μοιρών με βάση τα σημερινά δεδομένα και τα δεδομένα του χάρτη. Λοιπόν, με βάση τους αριθμούς αυτούς βλέπουμε ότι ο σχεδιασμός δυτικά αρχίζει από τις 35 μοίρες νότια μέχρι τις 46 μοίρες βόρεια και ανατολικά από τις 29 μοίρες μέχρι τις 41. Ήδη ακούσατε ότι ο χάρτης κανονικά πρέπει να διαβαστεί κάπως έτσι λοξά. Και για λόγους πρακτικούς, όχι μονάχα σε αυτή την περίπτωση, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις, οι χαρτογράφοι παρουσιάζουν την παράσταση οριζόντια για καθαρά πρακτικούς λόγους. Ενώ ένας που μπορεί να διαβάσει ένα χάρτη, μπορεί να καταλάβει από τις γραμμές των παραλλήλων πώς πρέπει να δει ακριβώς το χάρτη.
Την παράσταση αυτή την είδατε με την, με την πηξίδα και προχωρώ παρακάτω. Κάτω δεξιά έχει σχεδιαστεί οριζόντια η κλίμακα των μιλίων μήκους 86 εκατοστών με 19 υποδιαιρέσεις μήκους η κάθε μία 4,4 εκατοστά χωρίς να υπάρχει καμία αναγραφή μετρικής αναγωγής. Δηλαδή αυτές οι υποδιαιρέσεις χωρίζονται σε 5 ισομήκη τμήματα επισημασμένα με μία τελεία. Βλέπετε εκεί που είναι οι κόκκινες γραμμές το κάθε κομμάτι πώς επισημαίνεται. Ο σχεδιασμός. Ήδη τα έχετε δει και τα έχετε ακούσει. Οι ακτογραμμές σχεδιάζονται πρώτα με μαύρο μελάνι, κατόπιν προς το εσωτερικό με μια παχιά γραμμή με διαφορετικό χρώμα κατά γεωγραφική περιοχή και στη συνέχεια, σε μικρή απόσταση, από την παχιά γραμμή με μια ομοιόχρωμη λεπτή. Δηλαδή έχουμε στην ουσία τρεις γραμμές. Η εξωτερική, η παχιά, εσωτερική και άλλη μία. Με λεπτές γραμμές, νομίζω φαίνονται κάποιες κουκίδες, έτσι. Με λεπτές γραμμές κόκκινου χρώματος έχουν χαραχθεί οι παράλληλοι και με διπλές και γκρίζου χρώματος οι μεσημβρινοί. Με κόκκινο επίσης μελάνι έχουν χαραχθεί και οι γραμμές από τις άκρες των ακτίνων του ανεμολογίου μέχρι τις άκρες του χάρτη και τέμνονται από άλλες που αντιστοιχούν σε μη σχεδιασμένα ανεμολόγια. Τα τενάγη και οι αβαθείς ακτές επισημαίνονται με μικρές τελείες. Ήδη έχει επισημανθεί. Οι σκόπελοι επισημαίνονται με ένα σταυρό και οι μεγάλες και επικίνδυνες βραχονισίδες με ένα σταυρό περιεστιγμένο που έχει στις τέσσερες πλευρές του κάθε σταυρού μία τελεία. Τα ποτάμια επισημαίνονται με χρυσό μελάνι και οι λίμνες ή λιμνοθάλασσες με κύκλο, με εγγεγραμμένο πλέγμα γραμμών, επίσης με χρυσό μελάνι. Και το βάθος βέβαια είναι λευκό, δεν υπάρχει μπλε χρώμα, να το πούμε έτσι, ούτε στα μελάνια, ούτε στα ποτάμια, ούτε στις λίμνες. Το ύφος, ύφος σχεδιασμού. Όπως και στους χάρτες του Πύρη Ρεΐς, τονίζονται ιδιαίτερα με οξύτερες κορυφές τα ακροτήρια, ακόμη και οι ελαφρές προβολές ξηράς στη θάλασσα, όπως επίσης και οι κόλποι σχεδιάζονται εντονότερα από την πραγματικότητα. Μπορούμε να δούμε εδώ κάποια δείγματα. Βλέπετε πώς τα ακροτήρια είναι με οξύες γωνίες σχεδιασμένα. Και περνάμε μετά σε ένα άλλο θέμα. Για το γραφικό χαρακτήρα ήδη μιλήσαμε. Είναι του τύπου νεσίχ και θα επανέλθουμε. Εδώ βλέπετε τις ετικέτες, τα τοπονύμια που αναφέρονται στις ετικέτες και από μία έτσι έρευνα διαλεκτική, δηλαδή των διαλέκτων, το ιταλικά, μεσαιωνικά, είδα ότι δεν πρέπει να είναι βενετσιάνικα, μάλλον πάμε προς τη δυτική Ιταλία, όπως προηγουμένως συζητούσα, ίσως προς το Λιβόρνο. Δηλαδή, πάντως, σίγουρα δεν είναι καθαρά Ιταλός αυτός ο οποίος έγραψε τα λατινικά τοπονύμια και είναι σχετικά σύγχρονος με την κατασκευή του χάρτη. Δηλαδή, από πλευράς παλαιογραφικής είναι σχετικά σύγχρονος. Θα επεσήμενα εδώ, νομίζω, δεν ξέρω αν θα το δούμε εδώ, κάτι ενδιαφέρον. Εδώ βλέπετε πώς σχεδιάζονται κάποιες πόλεις, ανάλογα με τα μεγέθη των πόλεων. Όταν είναι μικρή πόλη, έχει λιγότερα σπίτια, μεγαλύτερες, περισσότερα σπίτια. Το ενδιαφέρον είναι ότι στην περιοχή της Αγκώνας, εσωτερικά θα δούμε παρακάτω, υπάρχει μια ετικέτα που αναφέρει το μοναστήρι του Λορέτο, το οποίο δεν υπάρχει πουθενά άλλο.
Αυτό είναι η Σάντα Μαρία Γκλωριόζα τη Λορέτο, ένα προσκύνημα ιταλικό. Και αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος που είχε σχέση με τις ετικέτες ήταν γνώστης του προσκυνήματος αυτού και το πρόσθεσε εκεί. Άρα πιστεύω πως πρέπει να έχουμε μία συνύπαρξη του κατασκευαστή του χάρτη, δηλαδή του γραφέα του Οθωμανικού χάρτη, με κάποιον που να είναι δυτικός. Δεν θα λέω απόλυτα Ιταλός, γιατί μπορεί να είναι και προς την Ισπανία μεριά, αλλά για να, πιο πολύ μπορεί να είναι Ιταλός, γιατί ήταν πιο πολύ γνωστό αυτό το μοναστήρι ως προσκύνημα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω να δούμε άλλες πόλεις. Εδώ, τη Γένοβα, το Λιβόρνο, η Βενετία, το Μπρίντιζι. Ενδιαφέρον έχει ότι η Νάπολη, εδώ αναφέρεται ως Νάπολη τη Ρωμάνια. Σε όσους ασχολούνται με τα Βενετσιάνικα, όταν ακούμε Νάπολη τη Ρωμάνια, πάει το μυαλό μας στο ναύπλιο της Πελοποννήσου. Και όχι ακριβώς αυτό, δηλαδή στην Νάπολη την κανονική, την Ιταλική Νάπολη. Εδώ τώρα, πάλι στα μεγέθη των πόλεων. Έχουμε μεγάλες και σημαντικές πόλεις, όπως σχεδιάζονται, και είναι ενδιαφέρον κανείς να κάνει κάποιες συγκρίσεις. Βλέπετε τη Μασσαλία, είναι πολύ έτσι έντονα σχεδιασμένη, σε σχέση με την Κωνσταντινούπολη. Βλέπετε μετά άλλες, στην Τίνιδα, στο Ωράν επίσης, πώς σχεδιάζονται. Και πολύ ενδιαφέρουσα από πλευράς πυκνότητας τοπονημίων είναι η Σμύρνη. Η Σμύρνη και η περιοχή της. Επίσης, η Τρίπολη, στη Μπαρμπαρία, Τρίπολη Μπαρμπάρια, όπου πάλι βλέπετε πώς είναι διαμορφωμένη η ακτή, πώς παρουσιάζεται μάλλον η ακτή, θα μιλήσουμε πάλι για αυτό το θέμα. Και ακολουθεί η Σικελία, που την έχετε δει τόσες φορές, με όλα τα στοιχεία και βέβαια με εμβληματικό, να το πούμε έτσι, τοπονύμιο, την Έτνα, αλλά και το σχόλιο που συνοδεύει το ηφαίστειο της Έτνας, όπου λέει ότι είναι, λέει, ένα βουνό, είναι το βουνό της Κατάνιας και βγάζει φωτιά, βγάζει τη νύχτα φωτιά και την ημέρα καπνό. Πιστεύω ότι έχω μεταφράσει σωστά. Έχουμε ακολουθεί μία παράσταση της Κρήτης με όχι τόσα πολλά τοπονύμια και ακολουθεί μετά έχουμε τη Φορμεντάρα, όπου εδώ υπάρχει επίσης ένα άλλο σχόλιο που λέει ότι το νησί αυτό ονομάζεται με τρία, έχει τρία ονόματα. Η Ρώμη, με το σχόλιο ότι Ρώμη, δηλαδή ο Πάπας της Ρώμης, μόνο έτσι απλά, στο Κατανζάρο, έχει μία σημείωση που λέει, εγώ τη μεταφράζω έτσι πολύ ελεύθερα, καμία λάμψη δεν είναι χρυσάφι, δηλαδή ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Δεν έχω κοιτάξει το ίδιο το κείμενο του Πύρη Ρεΐς να δω αν αυτές οι φράσεις προέρχονται από το κυρίως κείμενο. Οι συνάδελφοι, οι τουρκολόγοι μπορούν βεβαίως να διορθώσουν αν έχω κάτι λάθος. Και επίσης βλέπετε στον Τάραντα που λέει είναι καλό λιμάνι. Για το Πρίντιζι, όπως βλέπετε, λέει για τους ναυτικούς είναι 500 παράδων αγκυροβόλιο και το λέγουν Άγιο Ανδρέα. Και πράγματι, το Πρίντιζι, τουλάχιστον εμείς στην Πελοπόννησο, ξέρουμε ότι στο Πρίντιζι το Πρίντιζι γιορτάζει του Αγίου Ανδρέα, όπως και η Πάτρα. Πάμε παρακάτω. Είδατε τη Νεάπολη, για τη Νεάπολη τη Ρωμάνια, τη Νεάπολη στην Ιταλική,
δεν τη λέει Καλέ, όπως συνήθως χρησιμοποιεί για τις άλλες πόλεις, την ονομάζει Καφύρ, δηλαδή η άπιστη, η πόλη των απίστων. Τώρα να με συγχωρούν οι Ιταλοί, δεν ξέρω κατά πόσο έχει δίκιο ή όχι. Λοιπόν, σωστό, it is correct or not. Καφύρ, yes, for Napoli. Αναπολή. Infidel, yeah, αυτό, yes, yes. This is funny, anyway, for Napoli in Italia. Για τον Τάραντα αναφέρει ότι είναι, νομίζω είναι ο Τάραντας εδώ. Όχι, μα πιο πίσω πρέπει να είναι. Μπρίντιζι Τάραντας. Α, είπαμε ότι είναι καλό λιμάνι ο Τάραντας. Και πάμε στην Απόλη, μεταφύγαμε, πάμε στη Ραγούζα και στο Ντουμπρόβνικ. Είναι ενδιαφέρον ότι εδώ επάνω αναφέρεται ο τάφος του Χαλεντίν Πασά. Σίγουρα δεν πρόκειται για τον Χαλεντίν Μπαρμπαρόσα, αλλά δεν έχω μπορέσει να ταυτίσω το πρόσωπο αυτό. Είναι ενδιαφέρον όμως ότι σημειώνεται εκεί και θέλω να δω και αν στους άλλους χάρτες του Πυρηναίης στις δαλματικές ακτές αναφέρεται αυτό το σχόλιο. Επίσης, εδώ στο πιο νότια στις δαλματικές ακτές, στην περιοχή της Αλβανίας, έχουμε τον τάφο, σημαίνει το τάφος του Σκεντέρμπεϊ. Και εδώ πέρα μάλιστα έχει γίνει ένα λάθος. Εδώ τον σημειώνει στο Σέγγιν και όχι στο Λέτσε της Αλβανίας, όπως είναι γνωστό σήμερα. Φαντάζομαι είναι σαφέ. Πού είμαστε? Ωραία, καλά είμαστε, ωραία. Επίσης, σημαίνει τη Χερσόνησο του Αγίου Όρους, που λέει είναι ένα ακροτήριο μακρύ, βγαίνει 80 μίλια στη θάλασσα. Αυτή η φράση είναι μπαρμένη όντως από το κείμενο του Πυρηναίης. Ένα γενικότερο τώρα σχόλιο ως προς την απόδοση των τοπονυμίων και κυρίως των ελληνικών τοπονυμίων. Από το χαρτογράφο μας παρατηρείται το φαινόμενο αρχικά να παρακολουθεί το σύστημα των χαρτών του Πυρηναίης, όπου τα τοπονύμια έχουν τη λεκτική τους ρίζα στα ελληνικά και φυσικά μεταφέρονται παρεφθαρμένα στα οθωμανικά ή είναι πρωτότυπα οθωμανικά, είτε αποτελούν οθωμανική μετάφραση των υπαρχόντων ελληνικών. Παρ' όλα αυτά, παρατηρούνται πολλές αποκλίσεις και παραλλαγές, όπου ο χαρτογράφος επιλέγει την παρεφθαρμένη, βέβαια, αναφορά του ελληνικού τοπονυμίου. Αλλά με διαφορετικό τρόπο και ορθογραφία από αυτή που βλέπουμε στους χάρτες του Πυρηναίης, όπως επίσης δίνει εντελώς δικές του και πρωτότυπες ονομασίες. Βλέπετε εκεί που είναι οι μπλε κουκίδες, είναι η ορθογραφική διαφορά ή η παραλλαγή του ονόματος σε σχέση με τα γνωστά άλλα τοπονύμια στον Πυρηναίης, στο συγκεκριμένο σημείο του χάρτη. Και μάλιστα υπάρχουν και δύο τοπονύμια τα οποία δεν υπάρχουν σε άλλους χάρτες του Πυρηναίης, είναι πρωτότυπη εγγραφή. Ας πούμε για τα νησάκια των Οθωνών. Αυτό κάπου πρέπει. Περιμένετε. Έχουμε και άλλα μέσα. Α, pardon. Εδώ για παράδειγμα, εδώ, στα νησάκια των Οθωνών επάνω από την Κέρκυρα. Καλά δεν δείχνω, καλά τα βλέπω από εδώ. Okay. Αυτά ονομάζονται από τον Πυρηναίης τενούς, δηλαδή είναι κατά κάποιο τρόπο μεταγραμματισμός του ελληνικού ονόματος. Εδώ όμως στο χάρτη μας τα αναφέρονται ως Σουλίτσλερ, δηλαδή όπως ακριβώς και οι Σπέτσες στον Σαρωνικό κόλπο, κοντά στην Αθήνα. Δηλαδή νησί με πολλά νερά, με πολλή υγρασία, νησιά με γεμάτα υγρασία. Η Ιθάκη, στα χειρόγραφα του Πυρηναίης, μπορείτε να δείτε παρακάτω, εδώ κάτω, η Ιθάκη
Στα χειρόγραφα του Πύρη Ρεΐς αναφέρεται ως Σιάκη. Στο χάρτη μας όμως αναφέρεται ως Κιουτσούκ Κεφαλονιά, δηλαδή μικρή Κεφαλονιά. Ενώ στο χάρτη του Πύρη Ρεΐς το Ρίο και το Αντίριο, τα καστέλια του Μωρέα όπως αναφέρονται στους βενετσιάνικους χάρτες, αναφέρονται κατά τρόπο αντίστροφο ως Μπούρτζ Ρουμελί και Μπούρτζ Ανατολού. Αντίστοιχα, ενώ ο δικός μας χαρτογράφος επιλέγει και τα δύο να τα ονομάζει ως καστέλ, δηλαδή καστέλια, και το ένα και το άλλο. Το φαινόμενο αυτό των λεκτικών ή ορθογραφικών παραλλαγών και προσταφαιρέσεων λέξεων και φράσεων σε κείμενα χρηστικά και όχι φιλολογικά με τη στενή έννοια είναι συχνότατο και δεν μπορεί να μας εκπλήσει. Είναι πάντως απαραίτητο να ερευνήσουμε την αιτία και την προέλευση της κάθε παραλλαγής. Τώρα, περνάμε σε ένα άλλο θέμα. Ως προς τη σχέση του χάρτη που έχουμε με τους χειρόγραφους χάρτες του Πύρη Ρεΐς, που είναι δημοσιευμένοι, γεγονός είναι ότι ο παρόν χάρτης από πλευράς διακόσμησης, αναφοράς σχολείων και άλλων περιγραφών, αλλά και αναγραφής τοπονημίων, φυσιολογικά είναι υποδεέστερος, δεδομένου ότι αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρουσίαση της Μεσογείου σε μια και μόνη επιφάνεια και όχι σε ένα πολύφυλλο κώδικα, όπως συμβαίνει με τα χειρόγραφα του Πύρη Ρεΐς. Ο νέος χαρτογράφος δεν παρακολουθεί πάντα πιστά τόσο σχεδιαστικά όσο και μεταγραφικά το οθωμανικό πρότυπό του, αλλά παίρνει την πρωτοβουλία να σημειώνει τοπονύμια που δεν υπάρχουν στα χειρόγραφα ή να τα παραλλάσει και να προσπαθεί να είναι πλησιέστερος ως προς τον σχεδιασμό με την πραγματικότητα. Προφανώς με τη βοήθεια και άλλων νεωτέρων χαρτών της εποχής του. Άλλωστε, οι ιταλικές, οι ιταλίζουσες ετικέτες που έχουν επικολληθεί και είναι της ίδιας εποχής με το χαρτί του ίδιου του χάρτη, δείχνουν ότι η κατασκευή του έγινε σε χώρο όπου συνεργάστηκαν γνώστες και των δύο γλωσσών. Αυτονόητα θα διερωτηθεί κάποιος κατά πόσο ο χάρτης αυτός είναι αξιόπιστος και αποδίδει πραγματικά τη γεωφυσική μορφή του μεσογειακού χώρου. Έχοντας ως οδηγό τον χάρτη της Google Earth, παρακολουθώντας τον σχεδιασμό τόσο των ακτογραμμών όσο και τις θέσεις των νησιών και βραχονισίδων, σκοπέλων και όλων των γεωγραφικών διαμορφώσεων, αλλά και τις θέσεις όπου αναγράφονται τα τοπονύμια, διαπίστωσα με μεγάλη μου έκπληξη ότι ο χάρτης για την εποχή του ήταν ακριβέστατος. Και μπορούμε, εδώ, κοιτάξτε τα παραδείγματα αυτά. Το Άγιο Όρος από το χάρτη του Google Earth και το Άγιο Όρος όπως σχεδιάζεται στο χάρτη μας. Είναι πάντως ενδιαφέρον σε όλο το πεδίο του χάρτη να παρατηρήσουμε τις ακτογραμμές και το τι σημειώνεται. Για παράδειγμα, εδώ στην άκρη, στο ακροτήριο του Άθωνα, βλέπετε αυτά τα νησάκια. Εδώ πέρα, έστω και αν είναι σε σμίκρυνση, το μεγέθυνα πάρα πολύ, τα νησάκια αυτά δεν φαίνονται. Και σε άλλες περιπτώσεις, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο στη μελέτη αυτών των χαρτών και πώς μπορούμε να πάμε πιο πίσω, δηλαδή στα πρότυπα, για να δούμε τι σημειώνεται επάνω στο χάρτη και τι σήμερα δεν υπάρχει. Θα δούμε και άλλα παραδείγματα. Όχι πολλά, λίγα. Πάμε στη Μυτιλίνη. Όπα. Εδώ, στη Μυτιλίνη. Εδώ. Στα νησάκια του Μούδρου, μέσα στον κόλπο. Βλέπετε πόσα νησάκια είναι σημειωμένα. Εδώ στο Google Earth υπάρχει μόνο ένα σήμερα. Όλα τα άλλα έχουν εξαφανιστεί. Το ίδιο και δίπλα. Τι έχουν δίπλα. Α, στη Σαλαμίνα, δίπλα στην Αθήνα. Να πώς φαίνονται εδώ πέρα τα νησάκια, εδώ γύρω και εδώ. Και τι σημειώνεται εδώ πέρα. Πάμε στην Αίγυπτο που είναι το πιο και στην Βόρεια Αφρική που είναι το πιο εμφατικό παράδειγμα. Στο χάρτη μας όλη η ακτογραμμή της Βόρειας Αφρικής είναι γεμάτη νησάκια και υφάλους
και σκοπέλους. Εδώ, όπως βλέπετε, δεν υπάρχει τίποτα. Και αυτό έχει σημειωθεί και από άλλες έρευνες, διότι συμμετέχω σε ένα πρόγραμμα για την αρχαία και μεσαιωνική Αλεξάνδρεια για ενάλλειες έρευνες και έχει αποδειχθεί ότι οι σκόπελοι οι οποίοι υπάρχουν στους χάρτες σήμερα είναι βυθισμένοι στα 15 και 10 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Και πάμε, για να μην ξεχνάμε το μέρος που μας φιλοξενεί, στην Κύπρο. Η Κύπρος, όπως φαίνεται στο χάρτη του Google Earth και πώς φαίνεται στο δικό μας το χάρτη που παρουσιάζομαι, και αν παρατηρήσετε υπάρχουν πάρα πολλές διαφορές, πολύ ενδιαφέρουσες. Πάμε για παράδειγμα στην Κυρίνια και σας παρακαλώ βρέστε μου τα νησάκια αυτά. Εδώ. Δεν υπάρχει περίπτωση, ούτε καν φαίνονται. Πάμε παρακάτω. Εδώ, Δυτική Κύπρος, στην περιοχή της Πάφου. Κοιτάξτε πόσοι σκόπελοι υπάρχουν γύρω-γύρω. Εδώ, σχεδόν, έχουν εξαφανιστεί. Και εδώ, στον Άγιο Ανδρέα, τα νησάκια πάνω, που το έχουμε δει και σε προηγούμενους χάρτες, εδώ οι Κλίδες νήσι, ίσα αχνοφαίνεται το ένα εδώ. Λοιπόν, αυτό θα ήθελα κυρίως να επισημάνω και τελειώνοντας με την παρουσίαση της Κύπρου να ευχαριστήσω την κυρία Ιωάννου όχι μόνο για τον λόγο που ανέφερα στην αρχή αλλά και για τη δυνατότητα που μου έδωσε να κάνω άλλο ένα ταξίδι στη Μεσόγειο, στα λιμάνια της, στα νησιά της, στα ακρογιάλια της πλέοντας κάβο-κάβο για να ανακαλύψω την παλιά της ιστορία με τις περίεργες ονομασίες των τόπων της και να μάθω την καινούρια. Τι άλλο καλύτερο θα μπορούσα να κάνω για δύο καλοκαίρια πέρα από αυτό το θαυμάσιο και μαγευτικό ταξίδι. Τίποτα. Ευχαριστώ.